Επιστρέψαμε λοιπόν. Σας είπαμε και πριν το διάλειμμα ότι είναι κοντά μας η αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας Σίανα Γνωστοπούλου. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Το θέμα που θα συζητήσουμε είναι πολλά τα θέματα της αρμοδιότητάς σας, αλλά βασικά το θέμα μας είναι πώς θα σταματήσει αυτή η αιμορραγία των νέων στο εξωτερικό, των νέων επιστημόνων, των νέων πτυχιούχων. Έχουμε πει πολλές φορές και μαζί, κυρία Υπουργέ, ότι πρέπει να σταματήσει αυτή η φυγή εγκεφάλων στο εξωτερικό και ότι η αιμορραγία αυτή θέτει σε κίνδυνο τις προσπάθειες ανασυγκρότησης, παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Αυτά τα παιδιά τα έχουμε ανάγκη την επόμενη μέρα της κρίσης. Διαβάσαμε λοιπόν στον τύπο ότι θα διατεθεί ένα δις στην έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη. Δώσατε μια συνέντευξη με τον κύριο Χαρίτση, αν θυμάμαι καλά, και ότι 330 εκατομμύρια από το ΕΣΠΑ θα τα επωφεληθούν την επόμενη τετραετία 15.000 φοιτητές και επιστήμονες. Θέλω να μας δώσετε λεπτομέρειες. Πώς θα διατεθούν αυτά τα χρήματα και με ποιο τρόπο. Δηλαδή, αν κάποιος ενδιαφέρεται, ένας νέος επιστήμονας, ακούει όλα αυτά τα δις και θέλει να έχει ρόλο και συμμετοχή, πώς μπορεί να φτάσει στην πηγή. Να σας πω αμέσως, ξεκινώντας από ένα πράγμα. Στοίχημα αυτής της κυβέρνησης ήταν να σταματήσει η αιμορραγία προς το εξωτερικό, να φεύγει το σημαντικότερο κεφάλαιο στο οποίο έχει επενδύσει όλος ο ελληνικός λαός από το 2008 ή 2009, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι το 2014. Έχουν φύγει 400.000 κόσμο περίπου. Με χρήματα που σπούδασαν με κόστος της ελληνικής επιστήμονες, πολιτείας. Επιστήμονες λέτε ή γενικά? Όχι, επιστήμονες. Επιστήμονες. Πάρα πολλοί κόσμος. Στοίχημα λοιπόν της κυβέρνησης ήταν να ανακοπεί αυτό το κύμα φυγής προς τα έξω. Το πρώτο πράγμα που κάναμε σε συλλογικό επίπεδο, γιατί αυτά γίνονται σε συλλογικό επίπεδο, ήταν να βρούμε τρόπους, πάση θυσία, για να ανακοπεί αυτό το κύμα φυγής. Σε συμφωνία με το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ήταν να βρούμε τρόπους, το ΕΣΠΑ, αυτό που είχαν εξαγγείλει και το Υπουργείο, ήταν να δοθεί το σήμα ότι έχει κοινωνικό πρόσημο το ΕΣΠΑ. Γι' αυτό λοιπόν, σε συμφωνία μαζί τους και βάσει του προγραμματισμού που έκανε το Υπουργείο Παιδείας, δίνονται από φέτος υποτροφίες σε νέους επιστήμονες. Είναι μία μεγάλη γκάμα υποτροφιών, έχουν ξεκινήσει κάποιες από αυτές, άλλες είναι τώρα στη διαδικασία, τρέχουν δηλαδή. Έχει αναλάβει το ΙΚΙ, αναθέσαμε στο ΙΚΙ, στο Ίδρυμα... Σε νέους επιστήμονες εννοείται πτυχιούχους που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους. Κυρίως σε αυτούς που εκπονούν διδακτορική διατριβή, μάλιστα, που έχουν τελειώσει τη διδακτορική τους διατριβή και σε νέους επιστήμονες που έχουν φύγει στο εξωτερικό για να έρθουν εδώ για να στελεχώσουν θέσεις στα ανώτατα ιδρύματα. Όμως τι είναι, είναι φάπαξ καταβολή χρημάτων, είναι Όχι, δεν είναι φάπαξ. Όχι, ναι, αυτό θέλω να σας πω. Ας πούμε, έχουμε τις υποτροφίες για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Είναι σε μηνιαία βάση. Και αυτές οι υποτροφίες είναι από το 2016 μέχρι το 2020, δηλαδή κάθε χρόνο θα προκυρήσονται νέες υποτροφίες. Για πόσο κόσμο αυτοί μιλάμε, που παίρνουν, ναι, αυτοί που παίρνουν σήμερα, ας πούμε, υποτροφία, θα έχουν ένα διάστημα 3 χρόνων για να εκπονήσουν το διδακτορικό τους. Άρα λοιπόν έχουμε τρέχει, δεν είναι άπαξ έγιναν φέτος και δεν θα γίνουν ποτέ άλλοτε. Κάθε χρόνο θα δίνονται. Γιατί πόσο μιλάμε και πόσο αφορά. Ναι. Λοιπόν, τώρα για τις υποτροφίες για διδακτορικό, για τα ανώτατα ιδρύματα, γιατί η έρευνα, ο κύριος Φωτάκης έχει άλλες υποτροφίες επίσης. Αυτό το ένα δις που λέτε και πέρασε και από τη Βουλή. Το ίδρυμα, η ίδρυση. Τα 330 εκατομμύρια. Τα 330 εκατομμύρια. Πολλά λεφτά έχουμε ζαλιστεί. Ναι. Ναι, προσπαθήσαμε πάρα πολύ. Αυτό που ρωτήσαμε είναι σημαντικό. Για πόσο κόσμο. Για πόσο και κόσμο. Ποιο είναι το ποσό. Λοιπόν, για τα διδακτορικά είναι συνολικά για φέτος 422 άτομα που επωφελούνται και το ποσό είναι γύρω στα 800 ευρώ. 800 ευρώ και, κάτω, και κάτι το μήνα. Όπου είναι καλυμμένοι ασφαλιστικά, δεν έχουν δηλαδή να δώσουν καμία εισφορά
και τρέχει υποτροφία τους για 3 χρόνια. Ανά μήνα είναι αυτό το ποσό, τα 800 ναι, ευρώ. Τα 800 ευρώ μάλιστα είναι κάθε μήνα. Θέλω να πω ότι έχει ξεκινήσει ήδη για τους 211, γιατί χωρίσαμε όσοι έχουν ξεκινήσει το διδακτορικό τους μέχρι 18 μήνες, τώρα το προχωράμε και παραπέρα, δηλαδή προκηρύχτηκαν και οι επόμενες υποτροφίες. Να σημειώσω εδώ ότι δώσαμε έμφαση και στις κοινωνικές επιστήμες. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Όχι, να ρωτήσουμε για το προηγούμενο που μας είπατε. Ναι. Ποια είναι τα κριτήρια για να μπει κάποιος αυτό το κοιτάξτε, πρόγραμμα. Κοιτάξτε, αυτά 424, τα έχει. Δηλαδή, τι κριτήρια πληρούν. Αυτή είναι το ΙΚΙ έχει καθορίσει τα κριτήρια. Μάλιστα. Μαζί με εμάς καταθέτουν ένα φάκελο που βρίσκεται η διατριβή του σε ένα μικρό σημείωμα τέλος πάντων, μια μικρή παρουσίαση της διατριβής τους, τι βαθμό πτυχίου έχουν πάρει. Έχει σίγουρα και οικονομικά κριτήρια αυτό. Κοιτάξτε, έχει, αλλά τα κυριότερα είναι ακαδημαϊκά κριτήρια. Όχι κοινωνικά κριτήρια. Κυρίως ακαδημαϊκά. Τα οικονομικά, τα κοινωνικά πάντα λαμβάνονται υπόψη, αλλά το κύριο βάρος πέφτει στα ακαδημαϊκά κριτήρια και νομίζω ότι έτσι πρέπει να είναι. Και επειδή κατηγορούμαστε συνέχεια για την αριστεία, αριστεία είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή να εξετάζεις ακαδημαϊκά τους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να πάρουν υποτροφία και να συνεχίσουν τις σπουδές λοιπόν, τους. Άρα έχουμε αυτά τα χρήματα για την χρηματοδότηση των διδακτορικών. Ακριβώς. Μετά έχουμε τις υποτροφίες για τη χρηματοδότηση μεταδιδακτορικής έρευνας. Αυτό είναι μια πάγια πια. Βλέπουμε τώρα τον κύριο Σούλτς. Τον κύριο Σούλτς λοιπόν, ο οποίος προσέρχεται στη Σύνοδο, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει εντός ολίγου, γιατί ήταν 11 ώρα Ελλάδος να ξεκινήσει, εντός ολίγου να ξεκινήσει. Και να δούμε τι έγινε και με τα δικά μας ραντεβού, Ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε τη μεταδιδακτορική έρευνα. Λάθος, είναι πια... ο Πρωθυπουργός του Βελγίου. Νέα κούλπα. Δικό μας λάθος. Ναι, όχι, δεν πειράζει. Έχουμε λοιπόν αυτή τη μεταδιδακτορική έρευνα που είναι πια κοινός τόπος σε όλη την Ευρώπη και την Αμερική, ότι μετά το διδακτορικό πρημοδοτούνται οι νέοι ερευνητές, που είναι νέοι ερευνητές πια, να εκπονήσουν μία έρευνα που είναι πέρα από το διδακτορικό τους. Αυτό για πρώτη φορά γίνεται στην Ελλάδα με συστηματικό τρόπο και θεσμοθετημένο, και εκεί είχαμε τη μεγάλη φυγή που έψαχναν οι νέοι επιστήμονες. Αφορά, δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό, δυστυχώς ξέχασα το ποσό είναι γύρω στα 1.050-1.090 ευρώ το μήνα. Για να μην είναι να κάνουν μεταδιδακτορική έρευνα σε ένα πανεπιστήμιο της επιλογής τους, με έναν καθηγητή της επιλογής τους, και κάνουν έρευνα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ελλάδα. Πάντα, γιατί όλα αυτά αφορούν. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί πολλοί έφευγαν έξω για το μεταδιδακτορικό. Το άλλο το οποίο είναι σημαντικό επίσης είναι η ακαδημαϊκή εμπειρία. Πάρα πολλοί νέοι επιστήμονες δεν μπορούν να έχουν μία θέση μόνιμη στα πανεπιστήμια ή στα ΤΕΗ, στα ανώτατα ιδρύματα, γιατί δεν έχουν αποκτήσει διδακτική εμπειρία. Δεν έχουν μπει σε αίθουσα εν ολίγης. Δίνουμε την ευκαιρία τώρα με αυτές τις υποτροφίες να μπορεί ένας νέος επιστήμονας να κάνει αυτοτελώς μάθημα, να μην είναι κάτω από έναν καθηγητή όπου δεν φαίνεται και το όνομά του, μόνος του να προτείνει μάθημα, να αποφασίζει το τμήμα στο οποίο το προτείνει ότι όντως θέλει να το εντάξει στο πρόγραμμά του και να μπορέσει εκεί να κάνει μάθημα. Μάλιστα. Είναι μια σημαντική. Για να αποκτήσει ακαδημαϊκή εμπειρία. Αυτό πόσα άτομα αυτό αφορά. Δυστυχώς με τους αριθμούς δεν τα έχω καλά. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Αν γίνει αυτό, είναι πάρα πολλοί κόσμοι. Με το μεταδιδακτορικό την επιδότηση. Το πτυχιακό επίσης την επιδότηση. Η ακαδημαϊκή εμπειρία, ανοίγονται δρόμοι, και θα σας πω κάτι που είναι σημαντικό που το είδα τώρα με την εμπειρία μου. Αρκετός κόσμος από το εξωτερικό, νέος κόσμος, στέλνει email, στέλνει μηνύματα, λέγοντας ότι θέλει να ενταχθεί ακόμα και νέοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν θέσεις στο εξωτερικό, και αυτό είναι το εκπληκτικό. Θέλουν να γυρίσουν στην Ελλάδα. Να ενταχθούν σε ελληνικά πανεπιστήμια. Δηλαδή, μου έτυχε άνθρωπος που είναι επίκουρος σε Πανεπιστήμιο της Αγγλίας και είπε ότι θα έρθει να διεκδικήσει θέση ακαδημαϊκής εμπειρίας, που είναι πολύ πιο κάτω βέβαια. Σαν και αυτή που περιγράψατε, έτσι. Σαν και αυτή που περιέγραψα, μόνο και μόνο γιατί θέλει να ξαναγυρίσει στην Ελλάδα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γι' αυτό έχουμε ρίξει όλο μας το βάρος εκεί. Η ακαδημαϊκή εμπειρία λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παίρνουμε κάθε εξάμηνο
Τώρα, για να μην κάνω λάθος τα νούμερα, είναι γύρω... Καλά, νομίζω ότι όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να μπουν... Όχι, είναι προκηρυγμένα, ήδη πήραμε τους πρώτους, δηλαδή αυτό το εξάμηνο, τώρα που ξεκίνησε, έχουμε κόσμο που έχει μπει στα ανώτατα ιδρύματα, το επόμενο εξάμηνο, γιατί αυτό θα γίνεται κάθε εξάμηνο και μπορεί ο ίδιος να διεκδικήσει και δεύτερο εξάμηνο και όσο θέλει. Είναι επίσης σημαντικό. Κυρία Υπουργέ, ένα γενικότερο σχόλιο. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με την προσέγγιση ότι οι άνεργοι πτυχιούχοι είναι μια νέα κοινωνική ομάδα. Ναι. Από την άλλη όμως, εκείνο που έχει σημασία είναι πώς θα δημιουργήσουμε ως χώρα ένα νέο παραγωγικό μοντέλο με την τεχνολογία μπροστά, με την καινοτομία, με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, ώστε πλέον να μην χρειαζόμαστε αυτά τα προγράμματα. Σε αυτό έχετε πάρα πολύ δίκιο. Κοιτάξτε, τις υποτροφίες τις χρειαζόμαστε πάντα. Ένα κράτος σοβαρό που επενδύει στην έρευνα και στους νέους επιστήμονες πρέπει να έχει υποτροφία. Δηλαδή το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών που ιδρύθηκε το 56, το 57 αν θυμάμαι καλά, 1957, ήταν γι' αυτό το λόγο, ότι πρέπει, και έτσι γίνεται, αν θέλετε, και η κοινωνική κινητικότητα. Άνθρωποι, νέοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, αλλά έχουν τις διανοητικές ικανότητες, να μπορέσουν να σπουδάσουν. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το θέμα ποιο είναι, ότι με τους πτυχιούχους, εδώ βλέπουμε στην Ελλάδα μία αγορά η οποία δεν επενδύει στο επιστημονικό κεφάλαιο της χώρας. Δηλαδή δεν προσαρμόζεται η ίδια η αγορά, γιατί εγώ θα επιμένω πάντα και ως πανεπιστήμιο. Δεν υπάρχουν επιχειρήσεις που να μπορούν να απορροφήσουν τους επιστήμονες. Και να μπορούν, αλλά και να επενδύουν. Να σας πω ένα στοιχείο, ναι. Ενώ η Μάλτα απορροφά το 96. Το ξέρω, και εμείς μόλις το 49... Με υψηλή επιστημονική κατάρτιση, η χώρα μας μεταβίας απασχολεί το 49,9. Εντάξει, έχει παίξει όμως ρόλο και η κρίση, έτσι. Βεβαίως, και αν δείτε σε αυτό το πίνακα της Eurostat, οι χώρες του Νότου, οι οποίες χτυπήθηκαν από την κρίση, είναι αυτές κυρίως που δεν μπορούν να απορροφήσουν τους νέους. Η Ιταλία και η Ισπανία αντιμετωπίζουν περίπου τα ίδια προβλήματα, θέματα. Είναι σε λίγο καλύτερη θέση και από εμάς. Η μία απορρόφηση των πτυχιούχων δεν είναι ότι είναι υπερβολικός ο αριθμός. Όχι, των πτυχιούχων. Όχι, καθόλου. Καμία σχέση. Καταρρύπτεται ένας άλλος μύθος. Δεν είναι πολλοί οι πτυχιούχοι μας για αυτά. Γιατί το μέγεθος της χώρας είναι ότι η ίδια η αγορά δεν μπορεί ή δεν θέλει να τους απορροφήσει. Δηλαδή θέλουμε... Και οι επενδύσεις που γίνανε όλο αυτό το χρονικό διάστημα της κρίσης δεν νομίζω ότι ήταν τέτοιες ναι, χαρακτήρα είναι και αυτό, για να απορροφήσουν τα είναι τα και αυτό. Αυτά. Άρα γυρίζουμε σε αυτό που λέγατε. Θέλουμε ένα άλλο παραγωγικό αναπτυξιακό μοντέλο που να δίνει όθηση ακριβώς με βάση αυτό που εδώ έχουμε, ένα κεφάλαιο σημαντικό. Είπατε, να επενδυθούν σε τέτοιες επιχειρήσεις αυτά. Αυτό λοιπόν, και εδώ πραγματικά πρέπει να καλέσετε τον κύριο Φωτάκη, που είναι ο αναπληρωτής υπουργός έρευνας, που έφτιαξε και αυτό το σημαντικό ελληνικό ίδρυμα έρευνας, που έχει σκοπό πραγματικά να τονώσει την έρευνα και να τη συνδέσει με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Όχι να υποδουλώσει την έρευνα στην αγορά, αλλά η αγορά να μπορέσει να ανοίξει. Και εμείς έχουμε τέτοια δράση του πώς θα ενισχυθούν οι νέοι επιστήμονες σε μια καινοτόμα κατεύθυνση, οι ίδιοι δηλαδή, και πώς θα γίνει αυτή η σύνδεση αγοράς έρευνας προς όφελος της έρευνας αλλά και των επιχειρήσεων. Εκεί λοιπόν οι επιχειρήσεις πρέπει κάποια φορά να αρχίσουν να επενδύουν σε αυτό το κεφάλαιο, να αλλάξουν δηλαδή και αυτές οι ίδιες μοντέλο και προσανατολισμό. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό. Αυτό που λέτε είναι σημαντικό, αλλά το λέγαμε και χθες με την Ελένη. Βγήκε πριν από λίγες μέρες ένας επιχειρηματίας, ναι, και είπε: εντάξει, πώς είναι δυνατόν εγώ, για παράδειγμα, η Ελλάδα, ναι, να δανείζεται με ένα επιτόκιο της τάξης του 8 και του 9% και έξω με 0,25 και 1 να έρχεται και να θέλει να με αγοράσει εμένα. Δηλαδή, ναι, πρέπει να δημιουργηθεί και ένα τέτοιο περιβάλλον που να ευνοεί την επένδυση. Συμφωνώ απολύτως. Όλα αυτά είναι αλυσίδα. Αλλά έτσι κι αλλιώς και τα προηγούμενα χρόνια και λίγο πριν από την κρίση δεν είχαμε μεγάλη προσαρμογή της αγοράς, εδώ που τα λέμε, με τα ανώτατα ιδρύματα και τα προϊόντα και την έρευνα την οποία
βγάζουν αυτά τα ανώτατα ιδρύματα. Αν το είχαμε αυτό, θα είχαμε άλλα αποτελέσματα. Λέμε όμως ότι σε αυτή την περίοδο της κρίσης, για να μπορέσει να ανακάμψει αυτή η χώρα ανάμεσα σε όλα τα άλλα, είναι επιτέλους να επενδύσει και η αγορά σημαντικά σε αυτό το νέο κόσμο. Να μην, γιατί όταν ένας πτυχιούχος ή μεταπτυχιακό ή μεταδιδακτορικό πάει να δουλέψει και πρέπει να πάρει έναν μισθό απολύτως πείνας, εκεί δεν θα πάει να δουλέψει, θα σηκωθεί. Να γυρίσουμε λοιπόν στο αρχικό θέμα που αναφέρατε, ναι, το 1.330.000.000 ευρώ. Πότε θα αρχίσουν να τρέχουν και αφορούν? Έχουν αρχίσει κάποια από αυτά να τρέχουν. Και δηλαδή υποτροφίες για διδάκτορες έχουν αρχίσει ήδη. Αυτά. Για ακαδημαϊκή εμπειρία. Τώρα θα αρχίσουν να τρέχουν για μεταδιδάκτορες και για τα ανώτατα ιδρύματα, αλλά και για την έρευνα, για τα ερευνητικά ιδρύματα. Δύο παράλληλες δράσεις που εκεί ανοίγει πάρα πολύ βεντάλια. Δηλαδή προσελκύουμε... Κυρία Αναγνωστοπούλου. Κύριε Υπουργέ, λέγαμε, είχατε ξεκινήσει να μας λέτε τα χρήματα πώς θα διατεθούν για την επιδότηση θέσεων έρευνας. Ναι, λέω ότι έχουν ξεκινήσει κάποιες υποτροφίες, ναι, όπως για την εκπόνηση διδακτορικού. Έχουμε και για ερευνητικά προγράμματα. Είναι αυτό δεν έχουμε πει, για τα ερευνητικά προγράμματα. Είναι ανοιχτές οι θέσεις για να κάνουν αιτήσεις τώρα? Τώρα ξεκινάνε για τα ερευνητικά προγράμματα. Δηλαδή αυτό που λέω στους νέους ανθρώπους είναι να πηγαίνουν συνέχεια στην ιστοσελίδα του ΙΚΙ και του Υπουργείου Παιδείας για να συμβουλεύονται, να βλέπουν πώς τρέχουν οι υποτροφίες, για να μην χάσουν και προθεσμίες. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι λοιπόν τα ερευνητικά προγράμματα και το κονδύλι που δίνουμε στα πανεπιστήμια, στα ανώτατα ιδρύματα και στα ΤΕΗ για δομές, για να μπορέσουν να στηρίξουν ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, κυρίως ανθρώπους με αναπηρία, ανθρώπους με άλλα προβλήματα, πρόσφυγες κλπ. Γιατί και για το προσφυγικό έχουμε μεριμνήσει και είμαστε σε μία προσπάθεια να ενταχθούν όσοι από τους πρόσφυγες θέλουν στα ανώτατα ιδρύματα. Έχουμε λοιπόν μία σειρά τέτοιων δράσεων, οι οποίες είναι σημαντικό οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώνονται συνεχώς, γιατί δεν βγαίνουν μία φορά. Άρα, έτσι, λοιπόν, έχουν ξεκινήσει ήδη και του ΙΚΙ για να ενημερώνονται, να είναι σε εγρήγορση ακριβώς. Να ρωτήσουμε, επειδή ετέθη νομίζω το ζήτημα και στην συνέντευξη που είχατε με τον κύριο Χαρίτση, πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε, ήδη είπατε ότι υπάρχει διάθεση από νέους επιστήμονες να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Πώς μπορούμε αυτό το κεφάλαιο να το αξιοποιήσουμε από τη στιγμή που βρίσκεται στο εξωτερικό? Να το αξιοποιήσουμε όσο είναι στο εξωτερικό. Αυτό μπορεί να γίνει. Κοιτάξτε, πάντα αξιοποιούνται οι επιστήμονες που είναι στο εξωτερικό. Από άλλες χώρες, όμως. Και από άλλες χώρες, αλλά είναι και ο σύνδεσμος με την Ελλάδα. Να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα, ότι ένας επιστήμονας έχει κινητικότητα έτσι κι αλλιώς. Ένας επιστήμονας δεν μένει ποτέ για πάντα στον τόπο του. Έχει κινητικότητα, αυτό δεν είναι κακό. Το κακό ποιο είναι? Να μην έχει προοπτική για να γυρίσει στον τόπο του. Να είναι επιλογή του ότι θα μείνω για 4 χρόνια. Όμως, κυρία Αναγνωστοπούλου, ξέρετε και εσείς και εμείς που μιλάμε με πολλά παιδιά που είναι έξω, δεν έχουν το άμεσο μέλλον στο μυαλό τους να επιστρέψουν, όσο δεν βελτιωθούν οι συνθήκες. Κοιτάξτε, γι' αυτό λέω ότι όλη η κυβερνητική προσπάθεια ήταν προς αυτή την κατεύθυνση και εξακολουθεί να είναι ακόμα πιο δυναμικά. Θέλω να πω και να το ξαναπώ για πολλωστή φορά, όταν μια κυβέρνηση σε αυτή την οικονομική κρίση μετά από 6 χρόνια προκυρήσει μέσα σε 6 μήνες 1.000 θέσεις για τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΗ, αυτό, μόνιμες θέσεις επιστημονικού προσωπικού, αυτό δείχνει τη βούλησή της. Όταν κανονίζει για υποτροφίες, δηλαδή χρηματοδοτεί υποτροφίες για 4 χρόνια γύρω στις 20.000 ανθρώπους και άλλες τόσες και πολύ παραπάνω από την έρευνα για τα ερευνητικά ιδρύματα ή και για τα ανώτατα ιδρύματα, εκεί έχουμε μία βούληση την οποία πια νομίζω ότι την προσλαμβάνει ο νέος κόσμος. Κυρία Υπουργέ, θα ήθελα να σας κάνω και μία πολιτική ερώτηση. Ναι. Είναι πολύ τεταμένες οι συνθήκες
που διάγουμε βίο το τελευταίο διάστημα στο πολιτικό, στον πολιτικό χώρο. Υπάρχει ένα νοσηρό κλίμα, δεν είναι μόνο ότι υπάρχει ένταση. Υπάρχει ένταση, υπάρχει θέμα με τα... με τη δικαιοσύνη, με το Συμβούλιο της Επικρατείας, με τις τηλεοπτικές άδειες. Έχουν αρχίσει ένθεν κακήθεν να εκτοξεύονται βέλη για το ποιος παρεμβαίνει στη δουλειά της δικαιοσύνης, για το ποιος διαπλέκεται με επιχειρηματίες και δικαστές. Ποιο είναι το δικό σας σχόλιο, πού μπορεί να οδηγήσει όλο αυτό και δεν είναι τοξικό εν τέλει? Κοιτάξτε, το δικό μου προσωπικό σχόλιο είναι ένα. Δεν ξεκινήσαμε σε αυτή τη χώρα από μία παραδοχή. Ότι δεν είναι δυνατόν να παραβιάζεται το Σύνταγμα και οι νόμοι του κράτους με αυτόν τον κατάθωρο τρόπο, το Σύνταγμα. Χρειάζεται να έχουν άδειες όσοι εκπέμπουν στο δημόσιο χώρο της ενημέρωσης, στο δημόσιο αέρα. Με οποιονδήποτε τρόπο να δοθούν αυτές οι άδειες. Προσέχτε, θα προχωρήσω παρακάτω. Όσο λοιπόν δεν είχαμε αυτή την παραδοχή και φαινόταν μια κυβέρνηση ότι είναι κάποιοι... Ατίθαση, είπε κάποιος, κάποιοι δεν ξέρω και εγώ τι, που θέλουν να ελέγξουν την ενημέρωση, από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα για μένα, από εκεί ξεκίνησε το πρόβλημα. Βέβαια σήμερα έχουμε φτάσει να ακούμε στελέχη της αντιπολίτευσης και μεγάλα στελέχη να λένε ναι, έπρεπε να έχουμε κάνει αυτή την προσπάθεια, τη διαδικασία διοδότησης. Τώρα, υπήρξε τεράστια προσπάθεια από την κυβέρνηση για να συγκροτηθεί το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Είδαμε ότι έπεσε στο κενό. Με ποιανού ευθύνη άραγε? Με ποιανού ευθύνη? Ήτανε της κυβέρνησης αυτή η ευθύνη. Το τρίτο βήμα ήταν ότι πέρασε ένας νόμος από τη Βουλή και ψηφίστηκε αυτός ο νόμος και έγινε μία διαδικασία. Αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνει σεβαστή ή όχι? Δηλαδή, υπάρχουν κάποια βήματα τα οποία είναι όχι μόνο νόμιμα, επαναφέρουν την κανονικότητα και την νομιμότητα σε αυτή τη χώρα και χτυπιέται μια κυβέρνηση γιατί έκανε το αυτονόητο σε κάθε πολιτισμένη χώρα. Και μετά αρχίζει κυρίως η αντιπολίτευση να εμπλέκει τη δικαιοσύνη με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, γιατί δεν εμπλέξαμε εμείς τη δικαιοσύνη. Άλλοι ξεκίνησαν να λένε το Συμβούλιο της Επικρατείας θα κρίνει αντισυνταγματικό τον νόμο Παπά, άρχισαν να την εμπλέκουν με χίλιους δύο τρόπους. Εκεί δηλαδή υπήρξε ένα πράγμα το οποίο πραγματικά προσωπικά με κάνει να λέω ότι επιβεβαιώνεται ότι κάποια πολιτικά κόμματα θέλουν να στηρίξουν κάποιους καναλάρχες και γι' αυτό έχει γίνει όλη αυτή η λυσόδης προσπάθεια, γιατί σας λέω το απλό. Έπρεπε να έχει συγκροτηθεί τότε που το ζήτησε. Ναι. Εάν το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφανθεί ότι αυτός ο νόμος δεν είναι συνταγματικός, θα το θεωρήσετε αυτό, θα θεωρηθεί αυτό ήττα της κυβέρνησης, της πολιτικής της κυβέρνησης, γιατί είναι πολύ ψηλά το θέμα των τηλεοπτικών αδειών στην ατζέντα. Να σας πω. Προσωπικά θεωρώ ότι δεν πρέπει να θεωρηθεί ήττα σε καμία περίπτωση. Το Συμβούλιο της Επικρατείας εκδίδει αποφάσεις, παίρνει αποφάσεις για σημαντικά θέματα. Αυτές οι αποφάσεις βεβαίως είναι σεβαστές. Δεν είναι πάντα εκτελεστές, όπως έχει φανεί στο παρελθόν. Ήταν μια άσχημη πρακτική. Ήταν μια άσχημη πρακτική, εγώ συμφωνώ, αλλά δεν σημαίνει ήττα αν το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφασίσει ότι ένας νόμος είναι συνταγματικός ή δεν είναι συνταγματικός. Να σας πω, εγώ δεν μπορώ να πω από μόνη μου κάτι. Αυτό είναι θέμα συλλογικής απόφασης και εκεί πρέπει να κριθεί, γιατί πρέπει να δει κανείς την απόφαση και το σκεπτικό της απόφασης. Χωρίς να ξέρει το σκεπτικό της απόφασης και σε ποιο σκέλος θεωρεί συνταγματικό ή ενδεχομένως μη συνταγματικό το νόμο, αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ να το κρίνω εγώ. Πρακτικά σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή επανέρχεται η κατάσταση όπως τη γνωρίζαμε? Εδώ είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Θέλουμε να επανέρθει αυτή η αναρχία σε αυτή τη χώρα? Είναι ένα αποφασισμένο και πάλι από το συνταγματικό δικαστήριο ότι ήταν αντισυνταγματική, κατάφορα αντισυνταγματική η κατάσταση που επικρατούσε. Είχε βγάλει συνταγματικό όμως το στέλνο το κλείσιμο της ΕΡΤ και είχε κρίνει ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει δημόσιο. Γι' αυτό σας είπα, είναι σεβαστές, γι' αυτό πρέπει να δει κανείς το
το σκεπτικό της απόφασης, σε ποιο μέρος και τι κάνει. Αλλά εγώ αυτό που λέω είναι ότι δεν μπορεί να ξαναγυρίσει η χώρα σε μια κατάσταση που υπήρχε πριν. Αν δεν το παραδεχτούμε όλοι και πολιτικά και κοινωνικά αυτό το θέμα, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε παραπέρα σε αυτή τη χώρα. Μια λύση ήταν σε αυτή την περίπτωση η συγκρότηση από κοινού και με τη Νέα Δημοκρατία του Εσουρού, προκειμένου να, έγινε πάλι προσπάθεια, να ξαναδείτε τον πιλωτικό χάρτη. Έγινε προσπάθεια από τον πρόεδρο της Βουλής και πάλι για τη συγκρότηση του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου. Και μάλιστα ο κ. Κοκλαμάνης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, την χαρακτήρισε ότι ήταν μια πολύ καλή πρόταση και ήταν συνενετική και θα έπρεπε να συνενέσουν. Λοιπόν, από τη στιγμή εκεί μας μπαίνουν διάφορα ερωτηματικά ως απλών Ελλήνων πολιτών. Τι συμβαίνει και δεν θέλουν κάποια κόμματα να συγκροτηθεί, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, κατά κύριο λόγο? Εκεί είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Δηλαδή, για μένα με ενδιαφέρει η ουσία, πολιτικά και κοινωνικά. Από εκεί και πέρα τα άλλα διαδικαστικά θα τα αποφασίσει η κυβέρνηση συλλογικά. Λοιπόν, το θέμα είναι όμως αυτό. Ανασχηματισμό από Δευτέρα, λέει. Δεν ξέρω. Τώρα αυτά. Κάτι θα ξέρετε κι εσείς. Όχι, δεν ξέρω απολύτως τίποτα. Λοιπόν, το λέω πολύ ειλικρινά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ.